Πάμε στο στούντιο να ξεκινήσουμε μία συζήτηση τώρα. Καθώς κύριος Λευτέρης Αντωνακάκης, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτο. Απερχόμενος. Σε εσάς στους τηλεθεατές σας. Και επίσης να σας πω ότι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο πλατό. Ήδη μου έχετε φτιάξει βέβαια τη διάθεση με το ρακοκάζανο. Και το ρακοκάζανο, είναι η παράδοση της Κρήτης. Σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν, Λευτέρης Αντωνακάκης, απερχόμενος πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου, και στην ατζέντα της συζήτησής μας θα βρεθούν οι εκλογές της Τετάρτης για την ανάδειξη ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, σωστά? Πολύ σημαντικό. Σωστά αναφέρατε. Την Τετάρτη 3.30 ώρα ανοίγει η διαδικασία. Έχουμε τη γενική μας συνέλευση. Η γενική μας συνέλευση, θέλω να πω, να γνωρίζει και ο κόσμος ότι εσύ ως την Τετάρτη θα διεξαχθεί μετά από παράταση περίπου 1,5 έτους λόγω της επικείμενης πανδημίας. Η καθυστέρηση αυτή ασφαλώς και έχει αναστείλει αρκετά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τρέχουν, οι διαδικασίες οι οποίες ας πούμε είχαμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Λογικό είναι όμως ότι μια τέτοια κρίση, μια κρίση πανδημίας έφερε όλες τις διαδικασίες πίσω, εξού και το έργο που έχει εκπονήσει ο ΣΕΦΠΗ εδώ και όλα αυτά τα χρόνια και εσίως τα καταφέρνει μια χαρά. Την Τετάρτη λοιπόν στις 3.30 ώρα ξεκινάει η διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως. Θα ακολουθήσει μια σύντομη, αν θέλετε, ανασκόπηση γεγονότων, ναι, όλης της προηγούμενης θητείας. Θα είναι και κάποιοι σημαντικοί ομιλητές στην όλη διαδικασία. Επίσης να επισημάνω ότι αυτή τη φορά η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις του κλειστού σταδίου των δύο ωρακίων. Και αυτό, αν θέλετε, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνει σε ένα ανοιχτό χώρο λόγω ακόμα και των πρωτοκόλων του COVID. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή η οποία είναι και ασφαλή, αλλά αν θέλετε είναι και μια αίθουσα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει αρκετό κόσμο, και θέλω να πιστεύω ότι θα συμμετάσχει. Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε λίγο με τα διαδικαστικά, να κλείσουμε και με το μήνυμα που θέλετε να στείλετε για συμμετοχή. Εκλογές κατά τη διάρκεια μιας περίοδου δύσκολης, μιας περίοδου πολύπλοκης με ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού. Ο Σύνδεσμος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αντωνακάκη, εκπροσωπεί 230 επιχειρήσεις, διορθώστε με. Δεν είναι ασφαλή το νούμερο που θα πω. Εγώ θα πω 220 κάτι, με πρόσφατα στοιχεία ακριβώς. Ναι, αλλά είναι και κοντά που λέτε. Να ξεκινήσουμε λίγο από το μεγάλο στοίχημα της εξωστρέφειας και αν έχει επιτευχθεί. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Εδώ και 6 χρόνια, τουλάχιστον όσο εγώ είμαι στο τιμόνι του Συνδέσμου, εγώ και η ομάδα μου, διότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το πάρω αποκλειστικά απάνω μου. Είμαστε μία ομάδα, το λέω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που βρίσκομαι. Η ομαδοποίηση είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα, και ευτυχώς για μένα η ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν που με κάλυπτε, ήταν άξιοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι, και έτσι φέραμε το Σύνδεσμο σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, να έχει μια μεγάλη εξωστρέφεια, να, αν θέλετε, να είναι ένας κυριολεκτικά, αν μου επιτραπεί η έκφραση, κύριος παίχτης. Ακριβώς. Στην κεντρική σκηνή. Ένα brand name ενός Συνδέσμου που κυριαρχεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχετε και άλλη μια ιδιότητα. Ναι, είμαι ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Περιοχών Ελλάδος. Και πολύ καλά κάνετε και στέκεστε στην ομάδα, στην έννοια της ομάδας, σωστά? Είναι, αν θέλετε, και στο χαρακτήρα μου και στην ιδιοσυγρασία μου, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα, να μπορώ να το πω, ως εργαλείο για να μπορείς να προχωρήσεις με βάση τις προκλήσεις αυτής της εποχής. Και της εποχής. Εξωστρέφεια στην πράξη είναι κάτι δύσκολο. Ωραία το αναφέρουμε. Ωστόσο, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αφενός μεν, αφετέρου, για να
παράγεις εξωστρέφεια, πρέπει, ξαναλέω, όπως είπα και προηγουμένως, να έχεις τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου και κατά δεύτερον να έχεις τα κίνητρα. Ο ΣΕΦΠΗ από μόνος του, όπως αναφέρω, ας πούμε, και η Προεδρία ακόμα της Δημοκρατίας, θα το πούμε, είναι ένας θεσμός, ο ανώτατος θεσμός της χώρας, όμως όταν δεν εκπροσωπείται από τα σωστά άτομα, και αυτός έχει τη φθορά του. Δεν ξέρω αν είναι το... εν πάση περιπτώσει, η αναγωγή που κάνω η σωστή, αλλά κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που δίνει το ρυθμό, ακριβώς, δίνει μια κεντρική κατεύθυνση, ναι, και δίπλα του κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Αυτό, ακριβώς, το πλαισιώνουν, το διορθώνουν. Η συνταγή πέτυχε, λοιπόν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν κρίνουμε από την ιστορία, ασφαλώς και θεωρώ ότι είναι πετυχημένη η συνταγή. Ναι. Λοιπόν, εξωστρέφεια 1. Το πιάσαμε, το αναλύσαμε, ο στόχος επετεύχθη. Υπάρχει, φαντάζομαι, και προοπτικές, υπάρχουν και προοπτικές διόρθωσης. Τεράστιες για το επόμενο διάστημα. Εγώ να πω ότι είστε εκ νέου υποψήφιος. Ανέφερα στην αρχή την ιδιότητα σας απερχόμενος πρόεδρος συνδέσμου. Ωστόσο, θα δώσετε τη μάχη στην κάλπη της Τετάρτης για το ΔΣ. Λοιπόν, εξωστρέφεια πιάσαμε. Πάμε στα έργα. Πάμε στα τεχνικά έργα. Εγώ, βέβαια, θα εστιάσω στο νερό, στο νέο δίκτυο και στην ηλεκτροδότηση, στον ηλεκτροφωτισμό. Σωστά. Δεν είναι, βέβαια, μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον θα συζητήσουμε για τα κυριότερα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πριν αρκετά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2017, θυμάστε ότι η πόλη του Ηρακλείου είχε μείνει παντελώς από νερό. Σωστά. Πόσο μάλλον η βιομηχανική περιοχή. Τότε, λοιπόν, αρχίσαν οι διάφορες ενοχλήσεις και διαβουλεύσεις με το τότε και φίλο Γιάννη Ρασούλη, πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, και έτσι μπήκαμε, αν θέλετε, σε μία επιχάρτου συζήτηση πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον την περιοχή τη δική μας, γιατί ξέρετε ότι έχουμε επιχειρήσεις, φιλοξενούμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι υδροβόρες. Δηλαδή, σαν πρώτη ύλη έχουν το νερό. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, εκείνη την περίοδο τι γινόταν με αυτές τις επιχειρήσεις. Βιτιοφόρα πηγαίνονταν και ερχόταν, υπήρχε γκρίνια, υπήρχε, αν θέλετε, μια στασιμότητα. Τότε, λοιπόν, αποφασίστηκε να ανεξαρτητοποιηθούμε από το δίκτυο μετά από πολλές διαβουλεύσεις και με το φορέα διαχείρισης που είναι η ΕΤΒΑΒΙΠΕ, να ανεξαρτητοποιηθούμε από το δίκτυο της ΔΕΙΑΗ, του παρόχου δηλαδή μέχρι, ναι, τότε, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο δικό μας, και όλο αυτό έφερε, αν θέλετε, και κάποιες αποκαλύψεις, οι οποίες εγώ αρχικά όταν τις άκουσα δεν πίστευα στα μάτια μου. Είχαμε, δηλαδή, απώλειες της τάξης του 95%, που αυτό αναγάγεται ότι το στερούνταν η πόλη. Οπότε τρέξατε το project, πώς έγινε? Έτρεξε, λοιπόν, το project, ναι, βρεθήκαν οι πόροι, δημιουργήθηκε ένα νέο δίκτυο, σύγχρονο, σωστά, δίκτυο υδροδότησης με σύγχρονα... Υπάρχουν. Καμία απώλεια. Το βασικό είναι ότι υπάρχει σταθερή ροή σε κάθε αύριο χώρο επιχείρησης. Ναι. Αφενός μεν, αφετέρου υπάρχουν χρεώσεις οι οποίες δεν ξεφεύγουν και ούτε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν λόγοι για να μπορεί ουδέένας να πει ότι, ξέρεις, έχω αυτή τη στιγμή υπερχρεωμένο λογαριασμό έναντι γυκνιάζουσας επιχείρησης. Λοιπόν, νέο δίκτυο στο νερό. Πάμε στον ηλεκτροφωτισμό. Ναι. Λοιπόν, πόσα ρεπορτάζ είχαν γίνει στο παρελθόν για αυτό, ναι, το θέμα, γύρω από τον Ακάκη? Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν θέλω και πάρα πολύ, έτσι, να θέλετε να το προμοντάρω, διότι από τη μία είμαι ευτυχής και, αν θέλετε, περήφανος που υλοποιήθηκε επί των ημερών μου. Από την άλλη, όμως, θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο μετά από 35 χρόνια μια βιομηχανική περιοχή και ιδίω όπως είναι του Ηρακλείου να έχει ηλεκτροφωτισμό. Γι' αυτό δεν θα ήθελα έτσι να επεκταθώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που ολοκληρώσαμε αισίως αυτό το έργο, το πολυπόθητο. Αν θέλετε να σας πω και μέσα, έτσι, από την ψυχή μου, ότι όταν τοποθετήθηκα σε αυτή τη θέση, επειδή δεν γνώριζα και πάρα πολλά, δεν το είχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πριν το μεράκι της, αν θέλετε, των κοινών, την ασχόληση με τα κοινά. Μπήκε το μικρόβιο. Το μόνο πράγμα, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ήταν το μόνο πράγμα το οποίο, αν θέλετε, έτσι, σαν επιχειρηματίας καθημερινά βρισκόμενος στην περιοχή, έλεγα τίποτα να μην κάνω. Έστω μία λάμπα, αν μπορώ να ανάψω στο χώρο μου,
θα ναι. θεωρήσω τον εαυτό μου επιτυχημένο. Στόχος λοιπόν επετέλεσε. Όσο μάλλον σήμερα που η βιομηχανική στο σύνολό της είναι φωταγωγημένη. Πού άλλο θα στεκόσασταν? Κοιτάξτε, έχει τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας σε όλες τις πύλες εισόδου και εξόδου της βιομηχανικής περιοχής, το οποίο αυτό, αν θέλετε, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και από την πλευρά των αδειοδοτήσεων. Αλλά ακόμα και για την εξόφληση αυτού του project, ας πούμε, το οποίο ήταν ένα πολυδάπανο. Ο ΣΕΒΠΗ λοιπόν στο σύνολό του το έχει ολοκληρώσει. Να πω ότι σήμερα που μιλάμε, αυτή την ώρα που μιλάμε, πάλι η βιομηχανική περιοχή σκάπτεται εκ νέου, διότι περνάει ο πάροχος πλέον, ο οποίος έχει αναλάβει την εργολαβία στη βιομηχανική περιοχή για να τοποθετήσει το καλώδιο της οπτικής ίνας. Ξέρετε ότι η ψηφιοποίηση της χώρας σε μεγάλο βαθμό απαιτεί σύγχρονες συνδέσεις. Μια από αυτές τις διαδικασίες έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σήμερα αισίως. Αυτό δεν θα φέρει μόνο ταχύτητες όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλά θα φέρει και χαμηλότερα κόστη στις επικοινωνίες μας. Λοιπόν, στην ατζέντα του Λευτέρη Αντωνακάκη για την επόμενη θητεία, για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη μέρα, τι βρίσκεται στην πρώτη θέση? Θα πω ότι η ναυαρχίδα των θεμάτων αυτή τη στιγμή στη νέα, πρώτα ο Θεός, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή, όπως είπα, δηλαδή η ναυαρχίδα, το θέμα της αυτοδιαχείρισης. Και αν θέλετε και μου επιτρέπετε να κάνω και μια μικρή αναφορά σε αυτό. Αυτοδιαχείριση τι σημαίνει? Αυτοδιαχείριση σημαίνει ότι εμείς αποφασίζουμε για μας. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτό δεν συνέβαινε. Εμείς το έχουμε καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό, όπως γνωρίζετε άλλωστε. Εδώ και από την δεκαετία του 70 εμείς διεπόμαστε από ένα κανονισμό λειτουργίας ο οποίος και η λέξη από μόνη της βασιλικό διάταγμα τα λέει όλα. Σαφώς και αυτός ο κανονισμός λειτουργίας δεν συμφωνώ, είναι τόσο πεπαλαιωμένος που αν μη τι άλλο δεν μπορεί να προσφέρει στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε και στις απαιτήσεις τίποτα το θετικό. Όμως για να πάμε σε ένα άλλο κανονισμό λειτουργίας θα πρέπει να διαβουλευτούμε με το φορέα διαχείρισης. Απαραίτητη λοιπόν, αν θέλετε, απαραίτητος παράγοντας στην ατζέντα του φορέα διαχείρισης είναι το συν 35% επί αυτών που πληρώνουμε σήμερα πρόσθετα τέλη. Αυτό λοιπόν εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψω κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν πριν 2-2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξεκινήσει να διαβουλευόμαστε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Μανώλη τον Αλιφιεράκη, και τον περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, πώς μπορούμε να φέρουμε μία πρόταση στο τραπέζι αυτοδιαχείρισης. Δεν σας κρύβω ότι έχει... Όλος ο κόσμος της βιομηχανικής το έχει εκλάβει ως μια σοβαρή ιδέα για την πορεία της βιομηχανικής περιοχής. Είναι στο πλευρό μας ο Περιφερειάρχης, είναι, ξαναλέω, το επιμελητήριο. Θεωρώ ότι θα είναι και ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει ανατεθεί σε μεγάλη εταιρεία συμβούλων στην Αθήνα ήδη με χρηματοδότηση της περιφέρειας για να μας φέρει πλήρη φάκελο. Μάλιστα. Και αν θέλετε, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έρχεται και μία έκθεση της Esther Young, μιας μεγάλης εταιρείας συμβούλων, την οποία την έχει παραγγείλει ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και η έκθεση η οποία δίνει στο Υπουργείο Βιομηχανίας αυτή τη στιγμή είναι ότι το πρώτο και το κύριο πρέπει να γίνουν σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα ανά τη χώρα, έτσι όπως είναι δομημένη η χώρα μας, είναι το project αυτοδιαχείριση. Οπότε αυτό μας επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την αρχική μας σκέψη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα κάλεσμα για συμμετοχή και με αυτό να κλείσουμε. Θεωρώ ότι η βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο, αλλά όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, είναι, όπως έχω πει και άλλες φορές, το κύτταρο της οικονομίας. Είναι το καλύτερο αγαθό που προσφέρεται αυτή την περίοδο, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να το προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού. Και θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα να έρθουν όλα τα μέλη μας, γιατί κακά τα ψέματα η συμμετοχή είναι η δύναμή μας. Μάλιστα.
Κύριε Αντωνακάκη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.